επολυπραγμόνησε της ποτέ των γάμων εν της Ευαγγελίης. Και ανάξιον ένδυμα λαβώνης ήλθε και ανέπεσε και έφαγε. Συνεχώρησε γαρονιμφίος. Έδιδε αυτόν ειδόντα τον λευχημονούν, το λευχημονούν πάντων, και αυτόν αναλαβέστε τιού τον ένδυμα. Αλίσον μεν μετελάμβανε βρωμάτων, ανισότητα δε είχε σχημάτων και προαιρέσεως. Αλλά ο νυμφίος είχε δαψιλής, αλλού κάκριτος, περιερχόμενος δε των ανακειμένων έκαστων και θεωρών, έμελε γαραυτό ουχόπως φάγωσιν, αλλόπως ευσχημονώσιν, ειδών την αλότριον μη έχοντα γάμου ένδυμα, έλεγε προς αυτόν, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, ποιο χρώματι, ποια συνειδήσει». Άλλο παράδειγμα του Αγίου Κυρίλου. Αναφέρεται στην παραβολή εκείνου του δείπνου, των βασιλικών δείπνων, που κάποιος βασιλεύς λέγει έκανε τον γάμο του παιδιού του και εκάλεσε πολλούς. Και όταν ήρθαν, βεβαίως ο καθένας είχε τα δικά του τα ρούχα, έπρεπε να μπει με ειδική στολή. Είναι κάτι που και σήμερα υπάρχει. Όταν λέμε σε μια ειδική δεξίωση, θα υπάρχει ειδική στολή. Οι στρατηγικοί το έχουν αυτό στην πρόσκληση. Θα γράψουν, ξέρω εγώ, και τη στολή, αν θα είναι επίσημος ή θα είναι η στολή περιπάτου, όπως λέγεται, κτλ. Λοιπόν, εισερχόμενοι αυτοί που πήγαιναν στο τραπέζι στο βασιλικό, έπρεπε να λευχημονούν, να φορούν άσπρα. Κάποιος μπήκε μέσα και δεν άλλαξε τα ρούχα του, δηλαδή δεν πήρε ρούχα και κάθισε στο τραπέζι έτσι. Και του λέγει ο οικοδεσπότης, ο οποίος περιτριγύριζε, «Ετέρε, φίλε, πώς μπήκες εδώ, μη έχουν ένδυμα γάμου?» Και τα τροπάρια της Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλης Τρίτης, ενθυμίστε, «Πώς να μπω, λέει, στον νυμφώνα σου, κύριε, που δεν έχω ένδυμα γάμου?» Εκείνος δεν είχε τίποτα να πει. Και τότε δίνει εντολή να τον πάρουν, να τον δέσουν χέρια και πόδια, να τον πετάξουν στη φυλακή. Τι είναι εδώ πέρα τώρα? Είναι το ότι επιχείρει κανείς να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού χωρίς να είναι κατάλληλος, χωρίς να έχει μετάνοια, χωρίς να έχει καθαρή ψυχή. Ότι είναι αυτό, δείτε την άλλη παραβολή, παρακαλώ, που λέει ο Κύριος, που αναγκάζει, συγγνώμη, λέει στον δούλο του, «Ανάγκασον εισελθήν». Όπως είναι, κουτσί, στραβή, φτωχή, κουρελίδες, όπως είναι να μπουν μέσα στο τραπέζι μου. Είναι άλλη περίπτωση εκείνη. Είναι οι διαφορετικές πτυχές ενός και του αυτού πράγματος, της Βασιλείας του Θεού. Μην διστάσεις ότι μπορείς να σωθείς, αλλά πρέπει όμως όταν θα έλθεις στη Βασιλεία του Θεού να είσαι καθαρός. Πρώτα τι ήσουν, μην διστάσεις, όποιος ελάσσονα, ο κουτσός, ο στραβός, ο κουρελής, από πλευράς πνευματικής εννοείται, όποιος και να είσαι, σε δέχεται ο Θεός. Τώρα όμως, προκειμένου να κοινωνήσεις και να κοινωνείς, πρόσεχε, θα λευχημονείς, θα φοράς άσπρα, δηλαδή θα είσαι καθαρός, θα είσαι προσεκτικός, διότι δεν μπορείς να κοινωνείς και να μην είσαι προσεκτικός. Έτσι βλέπουμε ότι η κάθε παραβολή έχει τη θέση της. Παίρνει λοιπόν το παράδειγμα αυτό ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, είδες τι έγινε εκεί πέρα? Ο νυμφίος, λέγει, είκε δαψιλής, αλλού κάκριτος. Δηλαδή ο γαμβρός, αν και πλούσιος, πλούσιο πάροχος, έβαλε μεγάλο τραπέζι, όχι άκριτος, γυρίζει δαηδί, φοράς βασιλικά ρούχα, λευχημονείς. Επιτέλους λέγει, είδε στους άλλους να λευχημονούν, να φορούν λευκές, το λες. Δε σου ήρθε η σκέψη να ντυθείς κι εσύ? Με άλλα λόγια, βλέπεις τους άλλους να έχουν αγαθή προαίρεση, βλέπεις τους άλλους να αγωνίζονται, εσύ δεν σκέφτηκες ότι κι εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο? Αλλά εν τί αυτή η περίπτωση, ακούστε κάτι πολύ σπουδαίο. Έστω, ακούστε αυτό, ο θυρωρός ούτε κόλλησε για το δαψιλές του παρέχοντος. Έστω άγνιε νύχες ποταπόδι σχήματι εισελθήν εις το συμπόσιον. Εισήλθες.
είδες αστράπτοντα ως περ τα σχήματα των ανακειμένων, ουκέδισε καν εκ των φαινομένων διδαχθήνε, ουκέδισε εξελθήν ευκαίρος, είναι και ευκαίρος εισέλθεις. Ας υποθέσουμε, λέγει, έστω, ο θυρωρός δεν σε εμπόδισε, επειδή είχε το πλούσιον του παρέχοντος που κάνει το τραπέζι. Είχε την άδεια τροπον την άδεια. Ποιος είναι ο θυρωρός, αγαπητοί? Παρακάτω θα το πει αυτό ο Άγιος Κύριλλος για τον εαυτό του. Είναι στη τετάρτη παράγραφο που λέγει «Ημείς μεν γάρι διάκονοι Χριστού δε δέγμεθα έκαστον και θυρωρών ως περ τάξην επέχοντες ανέτι να φύκαμε την θύραν». Εμείς, λέγει, ο εμείς. Εμείς είμαστε οι θυρωροί. Ο πνευματικός σου είναι ο θυρωρός. Έστω σε άφησε. Είπε Χριστούγεννα είναι, ας τον αφήσουμε να κοινωνήσει. Ξέρετε, και σήμερα το έκανα πολλές φορές. Είπα, δεν έπρεπε να κοινωνήσεις, αλλά θα σε αφήσω να κοινωνήσεις επειδή είναι Χριστούγεννα. Δηλαδή το τραπέζι είναι μεγάλο και πρέπει να φας και εσύ, να μην φύγεις νηστικός. Αλλά κοίταξε, είπα επιλέξει από φιλοτιμία θα σε αφήσω να κοινωνήσεις. Τι φιλοτιμία? Από τη φιλοτιμία του δεσπότου, του κυρίου δηλαδή, ότι σε δέχεται. Αλλά και εσύ από φιλοτιμία θα ανταποκριθείς. Τι? Θα πρέπει τώρα να προσέχεις παρακάτω. Δεν θα έπρεπε τώρα να κοινωνήσεις, αλλά εγώ σε αφήνω να κοινωνήσεις, αλλά θα φιλοτιμηθείς να προσέχεις παρακάτω. Φυσικά όταν λέμε θα σε αφήσω, χωρίς να υπάρχουν βέβαια πολύ χοντρά αμαρτήματα, να εξηγούμεθα. Αλλά εν τέτοιη περιπτώσει δεν θα έπρεπε πάλι να κοινωνήσεις, αλλά εγώ σε αφήνω. Έστω, λέγει, εμείς οι διάκονοι του Χριστού δεχόμεθα τον καθένα. Και αφού είμεθα, επέχομαι τάξην θυρωρού. Ανέτι να φύκαμε την θύρα, την πόρτα την αφήσαμε ανοιχτή. Δεν εμποδίζουμε, δεν εμποδίζουμε. Εύκολα. Θέλουμε να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι. Εσύ τι κάνεις, αδελφέ μου? Εσύ, λέει, τι κάνεις? Δεν διδάχθηκες το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι? Πας σε μια σύναξη ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται και εσύ δεν αγωνίζεσαι? Θα έπρεπε να φύγεις. Να φύγεις ευκαίρος, ώστε και ευκαίρος, λέγει, να επανέλθεις. Να φύγεις και να πεις εγώ πρέπει να διορθωθώ. Δηλαδή, επιμένεις την πορνεία, διόρθωσε την πορνεία σου και μετά έλα. Επιμένεις την πλεονεξία, διόρθωσε την πλεονεξία σου και μετά έλα. Δεν μπορείς να μπεις στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού εάν δεν έχεις κάνει μία αρχή να διορθώσεις μερικά πράγματα. Εισήλθες, λέγει, τετάρτη παράγραφος, κατηξιώθεις, όνομά σου ενεγράφει, βλέπεις μη των σεμνών τούτο της εκκλησίας κατάστημα, θεωρείς μη τάξην και επιστήμην, γραφών ανάγνωσιν, κανονικών παρουσίαν, διδασκαλίες ακολουθίαν. Τα βλέπεις όλα αυτά? Λέγει, μπήκες, καταξιώθηκες, σου δόθηκε όνομα, γράφτηκε το όνομά σου. Βλέπεις αυτό το κατάστημα των σεμνών της εκκλησίας, από το καθίστημη κατάστημα. Βλέπεις την τάξη και την επιστήμη, βλέπεις την ανάγνωση των γραφών, τα βλέπεις όλα, όλα τις ακολουθίες, όλα τα βλέπεις. Δυσοπίθητη και των τόπων, να ντραπείς και των τόπων. Δηλαδή, να μάθεις να ντρέπεσαι και να λες πού βρίσκομαι, πού βρίσκομαι. Βέβαια, έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που μου το λένε αυτό το πράγμα, ότι επήγα στη λειτουργία αλλά αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου, διότι είχα κάνει εκείνη και εκείνη την αμαρτία και αισθανόμουν ότι ήμουν ένοχος φοβερά, ότι ήμουν βρώμικος φοβερά, ότι δεν είχα καμία θέση ανάμεσα σε εκείνη τη σύναξη των πιστών. Αυτό θέλει να τονίσει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να αποκτήσεις συνείδηση των πραγμάτων, να καταλάβεις όχι ότι ο Θεός δεν θα σε δεχθεί, αλλά ότι πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να παραμένεις έτσι,
και ότι πρέπει να αρχίσεις να διορθώνεσαι. Ειλικρινά, γι' αυτό τότε στην αρχαία εκκλησία είχαμε αυτό το θαυμαστό φαινόμενο της προκοπής των χριστιανών. Σήμερα το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σήμερα δηλαδή δεν βλέπουμε τους χριστιανούς μας να έχουν προκοπή. Έχουν μία τελματώδη κατάσταση. Μένουν πάντοτε εκείνοι που είναι. Δεν έχουμε κάτι το ζωντανό, μια μετάνοια ζωντανή, με μια προσπάθεια να αλλάξει η ζωή. Αν αντιληφθήκατε με όλα αυτά που λέμε, αυτό θέλει να τονίσει ο Άγιος Κύριος, ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή. Να μην πει κανείς, έτσι είμαι και έτσι θα μείνω. Όχι, δεν θα σε δεχθεί ο Θεός. Δεν μπορεί να σε δεχθεί ο Θεός. Και συνεχίζει. Ή φιλάργυρον έχει στο σχήμα της ψυχής, άλλο ενδυσάμενος εισελθέ. Έχεις, λέει, το σχήμα της ψυχής σου φιλάργυρον. Με άλλα λόγια, είσαι φιλάργυρος. Να ντυθείς άλλο σχήμα και μετά να μπεις. Ποιο είναι το άλλο σχήμα? Να γίνεις φιλάνθρωπος. Να γίνεις ο άνθρωπος ο οποίος θα πεις, δεν πρέπει πια να είμαι φιλάργυρος. Έκδισε το σχήμα ο έχεις, μη αποκαλύψεις, έκδισε μη πορνίαν και καθαρσίαν, και ένδισε μη σοφροσύνην, σοφροσύνης λαμπρωτά την στολήν. Είσαι εντυμένος στο ένδυμα της πορνίας και κάθε καθαρσίας. Γδίσου αυτό, γδίσου το. Δεν είναι σωστό. Δίσου το ένδυμα τώρα της σοφροσύνης. Αυτό σήμερα, αγαπητοί μου, γίνεται στο μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, που είναι το δεύτερον βάπτισμα. Να πεις, θα πάω να γδυθώ, θα βάλω τα λευχημονούντα, τα άσπρα μου ρούχα, και μετά θα πάω να κοινωνήσω. Πρώτα θα μετανοήσω, θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο ζωής και μετά θα κοινωνήσω. Εγώ παραγγέλωση, εγώ παραγγέλω, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πριν εν ημφίως των ψυχών εισέλθει Ιησούς και είδη τα σχήματα. Είναι εκείνο που καμιά φορά ο ιερεύς λέγει πρώτης θείας κοινωνίας στους πιστούς. Αδελφοί μου, εάν δεν εξομολογηθήκατε, μη κοινωνήσετε. Προσέξτε, γιατί παραλληλίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως με το μυστήριο του βαπτίσματος. Διότι σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά, γιατί και εγώ επιθυμώ όλων τη σωτηρία αναμφισβήτητα, γιατί λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Είτε λοιπόν περί του πρώτου ομιλούμε, είτε περί του δευτέρου ομιλούμε, έτσι πρέπει να κινηθούμε, όπως εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να αναβαπτιστούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης και μετανοίας. Και θα πω πάλι κάτι, κάνω επαναλήψεις και παλιλογίες, όπως και ο Άγιος Κύριλλος τις έχει εδώ, γιατί ο σκοπός δεν είναι παρά κατηχητικός και όχι ρητορικός. Εγώ, λέγει, σας το παραγγέλω πριν έλθει ο νυμφίος Ιησούς και κάνει επιθεώρηση, έχοντας στα μάτια του μπροστά την παραβολή που τους είπε των βασιλικών γάμων. Εγώ, λέγει, σας ειδοποιώ, προσέξτε. Και πότε θα έρθει ο Ιησούς να κάνει την επιθεώρηση? Όταν θα έχεις βάλει μέσα σου τη Θεία Κοινωνία, τότε θα σε επιθεωρήσει. Είναι αυτό που λέμε στις ευχές, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μερικοί άνθρωποι από μία παρόρμηση κοινωνούν, γιατί εκείνη τη στιγμή έτσι τους ήρθε. Να έχουν πολύ σοβαρές αμαρτίες και όταν βλέπουν τους άλλους που κοινωνούν να αισθανθούν έναν πόθον και πηγαίνουν και κοινωνούν. Αγαπητοί μου, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα μέσον, είναι ένας σκοπός. Όλα τα μυστήρια είναι μέσα, είναι οδοί, δρόμοι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέρμα, είναι ο σκοπός, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο αυτό το μυστήριο έχει, ας με επιτραπεί να το πω, ένα παθητικό χαρακτήρα. Εδώ ίσως θα παραξενευτείτε με αυτό που λέω. Τι εννοώ ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει ένα παθητικό χαρακτήρα? Ακούσατε το.
όταν έχω μια οποιαδήποτε ανάγκη, είμαι άρρωστος. Κάναμε το μυστήριο του Αρχιελαίου. Όταν έχω το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Ή προσωπικά αμαρτήματα, όλα αυτά εξαλείφονται. Έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα όλα τα μυστήρια. Θεραπευτικών, δυναμικών χαρακτήρα. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει παθητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, σε όλα τα μυστήρια έρχεται ο Χριστός να μας βοηθήσει. Έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγαίνουμε εμείς να παραλάβουμε τον Χριστό. Σαν να είναι δηλαδή ακίνητος ο Χριστός τροποντινά και πάμε να τον πάρουμε. Με αυτή την έννοια λέγω, έχει παθητικόν χαρακτήρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν θα περιμένω δυναμικές καταστάσεις όπως τα άλλα μυστήρια. Βέβαια, έχουμε, γιατί θα μου το πείτε αμέσως, το προδίδουν οι ευχές της Θείας Μεταλήψεως, ότι δεν θα περιμένουμε να πάρουμε δυναμικές λύσεις, όπως να γίνουμε καλά, να θεραπευθούμε ή να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με το να κοινωνήσουμε ή ό,τι άλλο. Μη το πείτε ποτέ αυτό. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Για όλα αυτά έχουμε τα άλλα μυστήρια. Θα μου πείτε όμως, μα λέμε η σάφηση αμαρτιών, η σίαση ψυχής και σώματος, που το λέμε στο ευχέλαιο, αλλά και στις ευχές το λέμε αυτό, ώστε να μην αρρωστήσουμε, λέμε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοινωνείτε αναξίως, γι' αυτό αρρωσταίνετε και το καθεξής. Ή αντίστροφα θα λέγαμε. Ένας ο οποίος είναι άρρωστος κοινωνεί για να γίνει καλά. Ναι, έχουμε και περιπτώσεις που ο άνθρωπος γίνεται καλά επειδή κοινωνεί. Αλλά αυτά τα παρέχει ο Θεός εκτάκτως. Ουσιαστικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι παθητικόν, με την έννοια πάω να πάρω εγώ το Χριστό, όχι να με πάρει εκείνος εμένα. Πάω να πάρω εγώ το Χριστό. Και αν το θέλετε, με την πιο μικρή αμαρτία απέρχεται ο Χριστός, χάνεται. Γι' αυτό το μεν βάπτισμα επαναλαμβάνεται, δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, η δε Θεία Ευχαριστία δίνεται να επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα. Δίναμε να κοινωνώ κάθε ημέρα. Γιατί? Επειδή έχω ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο να χάσω τον Χριστό. Και θέλω να πηγαίνω να τον παίρνω. Και αποτελεί τον τελικόν σκοπό των όλων μυστηρίων, που είναι η ένωσή μου, η ζωή αιώνιων με τον Χριστό, τον αιώνιων και αθάνατον Χριστό. Ή δε επιμένεις κακή προαιρέση, έχεις πολύ ευκαιρία και εκδίσαστε και αποπλήναστε και ενδύσαστε και εισελθεί. Έχεις την ευκαιρία. Πήγαινε να κδυθείς, να πληθείς, να ξαναντηθείς σωστά και να εισέλθεις. Είναι δηλαδή ό,τι τόση ώρα λέμε. Εάν όμως επιμένεις την κακή σου προαίρεση, ο μεν λέγον ανέτιος. Σι δε μη προσδώ καλύψεστε την χάρη. Εγώ που σου τα λέγω, δεν είμαι καρδιογνώστης, είμαι ανέτιος. Εγώ θα σου πω από την ωραία πύλη, μη κοινωνήσετε όσοι δεν εξομολογηθήκατε. Τι θα κάνετε παρακάτω εσείς είναι δικό σας θέμα. Εάν παρά την ειδοποίηση προσέλθετε με την κακή σας προαίρεση ή με το βρώμικο ένδυμα, τότε είναι δικό σας θέμα, έχετε εσείς την ευθύνη. Πάντως μη περιμένετε να πάρετε τη χάρη.